τελευταία χρόνια έχει ανθίσει ο τουρισμός από αλλοδαπούς επισκέπτες, από τα Βαλκάνια κυρίως και από την Τουρκία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για την οικονομική ευημερία του τόπου, αλλά και γενικά αυτές του τύπου οι επισκέψεις αναδεικνύουν και όλα τα παρελκόμενα, δηλαδή την αγροτική γη, τον τουρισμό, το χειμερινό, πέρα του καλοκαιρινού, και όλα αυτά προσθέτουν έτσι μια αξία στην περιοχή. Κάνουμε όλοι το καλύτερο για αυτή την περιοχή. Προσπαθούμε να φέρουμε, να κεντρήσουμε τον κόσμο να έρθει, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να έρθουν να επισκεφτούν το μέρος, και όχι μόνο από τον εξωτερικό τουρισμό, αλλά και από τον εσωτερικό, από όλες τις περιοχές που είναι δίπλα μας. Είναι ένας οικογενειακός προσδιορισμός να έρθουν εδώ πέρα, να δουν την Νέα Πέραμο με τις ωραίες παραλίες Χρυσαφένιας. Εννοείται ότι κρατάμε όλα τα μέτρα που μας έχει πει ο ΕΟΔΗ, όλοι οι επαγγελματίες με τον τρόπο τους βοηθάνε προς το καλύτερο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις προσδοκίες που έχει ο κάθε τουρίστας που θα έρθει. Προσπαθούν να κρατάνε τις αποστάσεις, προσπαθούν να είναι καθαρά τα μαγαζιά με τις μάσκες τους και με τα απολυμαντικά τους. Είναι ένα ασφαλές μέρος και ένα πανέμορφο μέρος για να κάνει κάποιος τις διακοπές του. Όσον αφορά την επισκεψιμότητα, μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε μια αύξηση κυρίως στα τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα. Αυτό, δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι η κίνηση βλέπουμε πιο πολύ στα τριήμερα, ενώ θα θέλαμε να γεμίσει ο κόσμος, να έρθει, να δει ο κόσμος, γιατί και τις καθημερινές πρέπει να βοηθήσουμε εδώ τους μαγαζάτορες, όλο το μέρος εδώ πέρα. Πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί είναι κρίμα μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δυστυχώς γεμίζουμε μόνο το τριήμερο. Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον. Ναι, για την ώρα, ναι. Και ευελπιστούμε βέβαια ότι και με τη θερμοκρασία, και γενικότερα που αρχίζει και θα μπαίνει ο τουρίστας πλέον, σιγά σιγά ανοίγουν και τα σύνορα, ανοίγουν οι πτήσεις. Βέβαια είχαμε κάποια φρένα λόγω του κορονοϊού στα σύνορα. Πιστεύουμε να λυθεί και αυτό και να μπορέσουμε να γεμίσουμε. Ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδος θα είναι συρρυκνωμένη. Ακριβώς. Κατά το ίμιση. Ακριβώς. Προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε λόγω αυτής της κατάστασης και ευχόμαστε πραγματικά, δηλαδή, να ανταπεξέλθουμε όσο μπορούμε, να βγούμε νικητές, έστω κατά το ίμιση τουλάχιστον. Διαπιστώνουμε στη Νέα Πέραμο ότι οι επαγγελματίες λειτουργούν συλλογικά, ναι, πλέον για την, ναι, επόμενη μέρα. Ναι, ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί προσπαθούν, όλοι οι επαγγελματίες, να λειτουργήσουν κατά το καλύτερο, να μπορέσουν να βγάλουν τη σεζόν. Μάλιστα. Μάκη μου, και εσύ από τη δική σου πλευρά, ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα θέματα, όπως είναι η αμπελοκαλλιέργεια, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, με τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πλέον είναι πιο συχνά και περισσότερο ακραία, έτσι. Μάλιστα, λόγω του κοροναϊού, τα λέμε συχνά πυκνά, λόγω του κοροναϊού δεχτήκαμε κι άλλο ένα πλήγμα, καθώς είχαμε έλλειψη εργατών γης, οι οποίοι λόγω κλειστών συνόρων δεν μπόρεσαν να έρθουν. Υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες εργάτες, οι οποίοι δεν έρχονται στις καλλιέργειες να δουλέψουν, αλλά δεν τους δίνονται και κίνητρο να δουλέψουν. Και έτσι φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά για τους αγρότες, καθώς καθυστέρησαν πάρα πολύ οι εργασίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Από εκεί και πέρα, με τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία τα τελευταία χρόνια κάνουν έντονη την παρουσία τους, με χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις σε άκερες περιόδους, δημιούργησαν πάρα πολλές ζημιές. Πρόσφατα στη Φωλιά είχαμε χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε μεγάλο μέρος του αγροκτήματος, και γενικά παλεύουμε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Δύσκολα πλέον, το λέω με τα βεβαιότητα, γιατί και εγώ είμαι ένας από τους πληγέντες, δύσκολα επιβιώνουμε μέσω της αγροτικής γης. Πρέπει να βρούμε και άλλες εναλλακτικές εργασίες ώστε να επιβιώσουμε. Κάποτε λέγαμε η αγροτική γη είναι αυτή που θα φέρει τα έσοδα και θα ζήσουμε για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Δηλαδή θα δουλέψουμε το καλοκαίρι και θα ζήσουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Τώρα δουλεύουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο για να ζήσουμε και να βγάλουμε τα έξοδα τα αγροτικά. Δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολα, παιδιά. Καθόλου εύκολα. Δυστυχώς.